Ματσάκι για την Evolution σήμερα. Amok κόντρα στους Basket Maniacs. Και η πρώτη μονομαχία βγάζει νικητές στους φιλοξενούμενους Basket Maniacs. Στην πρώτη επίθεση Amok με ρεκόρ 12 κόντρα στους Basket Maniacs, οι οποίοι μετρούν 6 νίκες και 6 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Παρόλο λίγο εδώ το πρώτο κλέψιμο από τον Καστρίτη, η μπάλα παραμένει στα χέρια των Basket Maniacs. Όχι, παράδεχεται ο παίχτης των φιλοξενούμενων, ο Καλαμιώτης, παραδεχτεί ότι έβγαλε εκτός την μπάλα και έτσι εκείνη θα περάσει στα χέρια της Amok, η οποία βρίσκεται τώρα στην επίθεση. Στη γωνία η μπάλα θα φτάσει στον Βιγικάκη, από την κορυφή εκτέλεση για 3, θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Καστρίτη, δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι από κοντά. Στασινόπουλος κατεβάζει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Στη γωνία και πάλι ο Στασινόπουλος σταματάει, εκτελεί, ευστοχή ο Στασινόπουλος και ανοίγει το σκορ 0-2 από τον Στασινόπουλο. Η απάντηση δεν θα έρθει από τους γηπεδούχους. Στο καλά θα γίνει το λάθος από τον Γρηγορίου, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και εκείνη κατέληξε εκτός. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Δημητριάδη να κατεβάζει τώρα. Η εκτέλεση από μέσα απόσταση του Αρβανιτίδη είναι άστοχη, rebound για την Amok και το φάουλ τώρα επάνω στον Ορφανό έγινε, πρώτο ομαδικό για τους Basket Maniacs. Η εκτέλεση για 3, δεν θα βρει στόχο, ακόμα ένα επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Καστρίτη. Όχι, η μπάλα είναι εκτός, δεν μετράει το καλάθι. Έγινε χαμηλά το φάουλ, έτσι η μπάλα είναι στα χέρια του Ορφανού, ο οποίος θα εκτελέσει άστοχα. Βιγικάκης τώρα για την Amok, κλείνεται και στη γωνία, περνάει ωραία για τον Καστρίτη και αυτή τη φορά θα μετρήσει το καλάθι. 2-2 από τον Καστρίτη και γρήγορα έχουμε το time out από τους φιλοξενούμενους. Ο coach της Basket Maniacs είχε κάποια πράγματα να πει στους παίκτες του. Έτσι κάλεσε γρήγορα το time out με το σκορ στο 2-2. Στο έψαλε εκεί λίγο για τα επιθετικά rebound της Amok. Στην επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα θα φτάσει στην γωνία. Στασινόπουλος. Η μπάλα θα φτάσει στον Καλαμιώτη. Από κοντά θα στοχίσει εκείνος. Το rebound καταλήγει στα χέρια της Amok. Ορφανός κατεβάζει τώρα, θα αφήσει την μπάλα στον Τσατσάνη. Ωραία συνεργασία της Amok, δεν θα έρθει το καλάθι. Στασινόπουλος τώρα από την πίεση του Βιγικάκη. Πιέζει αντικανονικά εκεί ο Βιγικάκης πάνω στην χώρα του για να δυσκολέψει τη ζωή του αντιπάλου του. Του έκανε το φάουλ. Δεύτερο. Πρώτο μαδικό για την Amok, 2 έχουν οι Basket Maniacs. Παρεμβαίνει εκεί προς στιγμή ο Καστρίτης, θα γίνει το κλέψιμο, ναι, αλλά θα πάρει και το φάουλ ο Βιγικάκης. Τρίτο μαδικό των φιλοξενούμενων, ζητάνε αντιαθλητικό εδώ οι παίχτες της Amok. Απλό είναι το φάουλ, πρώτη αλλαγή. Στη θέση του Αρβανιτίδη θα περάσει ο Σασάς. Ανενόχλητος για 3, εύστοχος ο Βιγικάκης, θα κάνει το 5-2. Θα περάσει πάσα για τον Στασινόπουλο, εκείνος βρίσκει τον Δημητριάδη. Δημητριάδης δίστασε να εκτελέσει από κοντά, θα το κάνει τώρα από λίγο πιο πίσω και θα το βάλει. 5-4. Αστρίτης από κοντά θα βγάλει έξω, η μπαλά φτάνει στην γωνία, η εκτέλεση για τρεις από τον Γρηγορίου στο σίδερο. Μαζεύει το rebound ο Δημητριάδης, κατεβάζει και ο ίδιος. Καλαμιώτης θα πάρει το σουτ, θα πάρει και το φάουλ από τον Γρηγορίου έγινε. Τον πίεσε και αντικανονικά, τον έριξε το έδαφος και έτσι θα πάει στην γραμμή των γόλων τώρα ο Καλαμιώτης. Έχει την ευκαιρία τώρα με τις δύο βολές να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Εύστοχος στην πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. 5-6 μπροστά οι Basket Maniacs. Αλλά φτάνει στον Βηγικάκη, δεν θα περάσει πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο από τους φιλοξενούμενους, με τον Στασινόπουλο τώρα να πιέζεται, καταφέρει να συγκρατήσει και θα δώσει στον Δημητριάδη. Καλαμιώτης, Στασινόπουλος τώρα ψάχνει συμπαίκτη, του δίνει το σκρίνο ο Καλαμιώτης, σταματάει, εκτελεί για δύο, αστοχός. Θέλει να τρέξει τώρα η γηπεδούχη, ρίχνει το ρυθμό ορφανός. Βηγικάκης και πάλι για τον Ορφανό. Βηγικάκης έχει την επιλογή δεξιά, πάει μόνο στο Βηγικάκης και θα τελειώσει την φάση με επιτυχία. 7-6. Με το καλάθι του Βηγικάκη. Το φάουλ τώρα από τον Καστρίτη. Το shoot θα έρθει το επιθετικό rebound, οι μάχες εκεί για την κατοχή, η οποία θα περάσει στην Amok. Δεν κατάφερε εκεί ο Στασινόπουλος, ο Γιώργος Στασινόπουλος, να πάρει το επιθετικό rebound. 7-6, 4 και 46 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Το προβάδισμα είναι στην Amok, η οποία βρίσκεται τώρα στην επίθεση. Ορφανώς αφήνει στον Βηγικάκη, θα πάρει το shoot εκείνος και θα το βάλει ο Βηγικάκης. Για το 16, ενώ έχουμε και το λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους, η μπάλα επιστρέφει στην κατοχή της Amok. Από τη γωνία η εκτέλεση, άστοχη αυτή την φορά, επιθετικό rebound ακόμα ένα, αυτή την φορά από τον Γρηγορίου, ο οποίος από κοντά θα κάνει το 12-16. Πιέση ψηλά τώρα από την Amok. Ίσα ίσα θα καταφέρουν να περάσουν στο κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Πιέζεται ο Στασινόπουλος. Περνάει μπαλά κοντά στη ρακέτα και εκεί ανενόχλητος ο Καλαμιώτης θα κάνει το 12-18. Για τρεις στο σίδερο. Επιθετικό φάουλ τώρα από τον Καστρί, το οποίος έσφρωξε λίγο τον αντίπαλό του για να πάρει καλύτερη θέση στο rebound. Πρωτόπαπας τώρα στη θέση του Καστρίτη. Και πάλι πίεση ψηλά από την Amok, καταφέρουν να ξεφύγουν οι Basket Maniacs. Δημητριάδης, δεν είναι καλή η πάσα του, καταλήγει εκτός, ακόμα ένα λάθος από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι φαίνονται να δυσκολεύονται λίγο στην πίεση. Γρηγορίου, Βηγικάκης, ψάχνει επιλογές, η εκτέλεση από μέσα απόσταση άστοχη. από το σουτ του Τσατσάκη. Του Τσατσάνη, με συγχωρείτε. Κατοχή. Για ποιον? Για την Αμόκ. 3 για 19. 8 δευτερόλεπτα έχει η Αμόκ για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. Μπάλα στην κορυφή. Η εκτέλεση για 3 είναι εύστοχη από τον Γρηγορίου. Για το 15-8. Βγάζει εκεί την άμυνα προς στιγμή. Ο Πρωτόπαπας στέλνει την μπάλα εκτός. 12 δευτερόλεπτα απομένουν για τους φιλοξενούμενους για να εκδηλώσουν αυτή την επίθεση τους. Basket Maniacs, οι οποίοι βρισκόνται στο μείον 7 με το σκορ στο 15-8. Θα πάρει και θα εκτελέσει, θα αστοχίσει ωστόσο ο Καλαμιώτης, επιθετικό rebound για τους Basket Maniacs. Θα γίνει εδώ το κλέψιμο, όχι, δεν θα το ολοκληρώσει ο Ορφανός. Αλλαγές τώρα για την Αμόκ. Κατσίγαρης και Γράψας θα περάσουν στο μάτς. Στασινόπουλος θα πάρει το σουτ στη λήξη του χρόνου, θα καταλήξει το σίδερο η προσπάθειά του. Γρήγορα τώρα στην επίθεση Αμόκ. Από τη γωνία θα επιλέξει να εκτελέσει. Γράψαν τώρα στη γωνία, ανενόχλητος για 3, θα αστοχίσει ο Γρηγορίου και το rebound καταλήγει στα χέρια του Σασά, ο οποίος αφήνει στον Στασινόπουλο. Κατεβάζει τώρα ο Στασινόπουλος για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα στην προσπάθεια του Καλαμιώτη να πάρει θέση για να αποστάρει στην αντίπαλη ρακέτα. Είναι το 4ο φάουλ. Όχι, είναι το 5ο. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά της Αμόκ, έτσι. Θα πάει στη γραμμή το βολόν ο Καλαμιώτης. Εύστοχος στην πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή και θα κάνει το 15-10. Χατζάκης τώρα για τους φιλοξενούμενους θα περάσει στο παρκέ. Γράψα ζητάει και παίρνει. Πιέζεται, δεν θα περάσει πάσα του καθώς πάει στο χέρι του και ο Χατζάκης και στέλνει εκτός την μπάλα, η οποία τώρα χάθηκε κάπου στις κερκίδες. Την ψάχνουν εκεί οι παίχτες. 1:55 απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά η Αμόκ με 15-10. 10 δευτερόλεπτα για την Αμόκ. Αλλάζουν εκεί οι τρεις τους την μπάλα. Γράψας και πάλι ο Γράψας βγάζει έξω χωρίς πίεση, εκτέλεση για 3 στη λήξη του χρόνου. Έρχεται το τρίποντο για την Αμόκ. 18-10. Θα έρθει απάντηση, από τον Δημητριάδη. Το 18-13 η Αμόκ παραμένει μπροστά. Θα το βάλει και αυτό. Όχι, δεν θα έρθει αυτή τη φορά το καλάθι. Η μπάλα παραμένει στους γηπεδούχους με τον Ορφανό να δίνει στον Γράψα. Έρχεται και παίρνει ο Κατσίγαρης, θα πάρει και αυτό το τρίποντο, θα στοχίσει. γρήγορα στην επίθεση τώρα. Η Maniacs σταματάει για να πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Χατζάκης. Βγαίνει άμυνα προς στιγμή από την Αμόκ, το σούτ από τη γωνιά, άστοχο του Στασινόπουλου. Και το φάουλ θα γίνει από τον Χατζάκη στην προσπάθειά του για το επιθετικό rebound. Αλλαγή τώρα για τους Basket Maniacs. Ο Σαραντόπουλος θα μπει στο παιχνίδι, ενώ για την Αμόκ θα περάσει ο Τσατσάνης. Βιγικάκης τώρα. Ωραίες εναλλαγές, ωραία συνεργασία εδώ της Αμόκ. Πρωτόαπας θέλει να πλησιάσει, κόντρα σε τρεις παίχτες, θα αστοχίσει. Ωστόσο δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Χατζάκης και η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Νωρίτερα κλείσανε ωραία εκεί τον αντίπαλο τους παίκτης των Maniacs. 9 δευτερόλεπτα, όλα για την Amok. Με τον Ορφανό τώρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ορφανός θα πάρει το σούτ από αρκετά μακριά, θα αστοχίσει. 1 δευτερόλεπτο τώρα, δεν θα έρθει το σούτ. Και έχουμε τέλος της πρώτης περίοδου. Amok Basket Maniacs 18-13. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο με την Amok να βρίσκεται στην επίθεση αλλά και μπροστά στο σκορ, το οποίο γράφει 18-13. Εδώ το άστοχο το σούτ, το πρώτο σούτ από τον Τσατσάνη. Χατζάκης ζητάει screen, το παίρνει, βγαίνει γρήγορα πάνω του ο αντίπαλος. Σαραντόπουλος, και πάλι ο Σαραντόπουλος επιλέγει να πάρει το σούτ στο σίδερο. Έρχεται επιθετικό rebound εκεί από τον Δημητριάδη. Καλαμιώτης, η μπαλά απέναντι στον Σαραντόπουλο, πιέζεται εκείνος, κλείνεται, θα βρεθεί και στο έδαφος. Βγαίνει άμυνα εδώ το Ισάμο, η οποία θα βγει και γρήγορα στην επίθεση. Και το καλάθι από τον Ορφανό για το 20-13. Βγήκε εκεί ανενόχλητος ο Ορφανός στον ευνηδιασμό. Βρήκε ανοιχτό γήπεδο και το εκμεταλλεύτηκε. Χατζάκης, Δημητριάδης, πάρει το σούτ λίγο πιο πίσω από τον αντίπαλό του. Ο Ορφανός τώρα κατεβάζει και πάλι θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Από τη γωνία η εκτέλεση, αστοχή από τον Κατσίκαρη. Καλαμιώτης ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν για να κατεβάσει ο ίδιος, αφήνει στον Χατζάκη. Χατζάκης του δίνει το σκρίνο ο Σασάς. Μπαλά απέναντι για τον Σαραντόπουλο. Κοντά στο καλάθι τώρα οι Basket Maniacs. Έχουμε το καλάθι, να δούμε αν μετράει. Χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι των φιλοξενούμενων. Ό,τι έκανε εκεί ο Καλαμιώτης δεν είχε σημασία. Ενώ τώρα ο Στασινόπουλος θα περάσει το παιχνίδι. Στασινόπουλος, Δημητριάδης. Δημητριάδης μένει. Περνάει η πάσα του για τον Καλαμιώτη, γυρίζει εκείνος από κοντά, δεν είναι καλό το τελείωμά του. Ορφανός θα πάρει το φάουλ τώρα. Ορφανός ο οποίος θέλησε να τρέξει και πάλι στην επίθεση. Βρέθηκε και αντίπαλος για να ανακόψει την φόρα του. Ορφανός τώρα ζητάει και παίρνει ο Γράψας. Θα γίνει το κλέφτιμο του Γράπος εκεί, την μπάλα από το χέρι ο Δημητριάδης, ο οποίος πάει και μόνος του την φάση, θα στοχίσει. Ορφανός ενώ τον κυνηγάει ο Δημητριάδης, Ορφανός συνεχίζει μόνος του, ακόμα ένα φάουλ θα γίνει στον παίχτη της Amok. Δεύτερο ομαδικό των Basket Maniacs. Κατσιγάρης, Ραψάς, Το σουτ θα γίνει από τον Πρωτόπαπα και έχουμε το καλάθι για το 22-13. Σαραντόπουλος, Δημητριάδης θα πάρει το σουτ στο σίδερο. Κατεβάζει ο Ορφανός, θα γίνει ακόμα ένα φάουλ. Τρεις φορές έχει κατεβάσει ο Ορφανός, τελευταίες φάσεις, 3 φάουλ έχει πάρει. Πρέπει να μπει άλλος ένας παίκτης τώρα από τους φιλοξενούμενους για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα μπει ο Στασινόπουλος. Ορφανός συνεχίζει να βγάζει ενέργεια στο παρκέ. Πρωτόπαπας, ωραία αναλύγη της μπάλας, η οποία θα φτάσει στον Κατσίγαρη. Προσποιείται εκείνος, πάει προς τα μέσα, σταματάει, πατάει γερά και εκτελεί για το 24-13. Στο σουτ, εύστοχος. Με συγχωρείτε. Η Αμόκ τώρα στην επίθεση. Από την κορυφή ο Κατσίγαρης θα ξεπεράσει και την πίεση του αντιπάλου του. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Στασινόπουλου, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Τον Γράψα. Δεύτερο ομαδικό της Αμόκ. Χαρβανιτίδης στον Σαραντόπουλο. Σαραντόπουλος πάει από τα αριστερά, θα σταματήσει, θα στοχίσει. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια της Αμόκ. Ο Ορφανός τώρα θέλει να τρέξει πάλι γρήγορα στην επίθεση. Η εκτέλεση για 3, άστοχη. Μαζεύει το rebound ο Στασινόπουλος και θα πάρει και το φάουλ. Από τον Τσατσάνη έγινε, αν βλέπω καλά. Όχι, ο Πρωτόπαπας το έκανε. Τρίτο ομαδικό της Αμόκ. Από 3 έχουν οι δύο ομάδες. 24-15 στο ΣΥΝ 9 οι γηπεδούχοι. Αρβανιτίδης ψάχνει συμπέκτη, βγάζει έξω στον Στασινόπουλο. Στασινόπουλος θα πάρει και το screen. Σταματήσει, δεν είναι καλό το σούτ του, καταλήγει airball. Ορφανός και πάλι ανεβάζει ταχύτητα. Κατσίγαρης. Το σούτ εύστοχος. Πυροβόλησε ο Κατσίγαρης για το 27-15. Άστοχη και αυτή η επίθεση των Basket Maniacs. Γρήγορα τώρα μπροστά η Αμόκ και ο Τσατσάνης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα κάνει το 29-15, που αναγκάζει τους φιλοξενούμενους να καλέσουν time out. Στο ΣΥΝ 14 έχει ξεφύγει η Αμόκ, κάτι που ανάγκασε τους φιλοξενούμενους να τα πούνε για λίγο εκεί στον πάγκο, για ότι δεν πάει καλά και τι συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά. Ακόμα ένα κλέψιμο και ακόμα ένα καλάθι, αυτή τη φορά από τον Ορφανό. 31-15 από τον Ορφανό, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Δυσκολεύονται αρκετά στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι, ενώ από την άλλη δεν μπορούν να περιορίσουν το γρήγορο παιχνίδι της Αμόκ. Και έτσι έχουμε βρεθεί σε αυτό το 32-15 με την εύστοχη βολή του Ορφανού. Εδώ η πίεση θα φέρει και πάλι αποτέλεσμα για λίγο, ωστόσο, καθώς ο Στασινόπουλος θα παραλάβει την μπάλα. Ζητάει απέναντι ο έτερος Στασινόπουλος, ο Γιώργος. Μπάλα κοντά στο καλάθι, ήταν στα χέρια του Αρβανιτίδη. Ακόμα ένα λάθος των Maniacs. Πιέζει ο Αρβανιτίδης και θα κάνει το φάουλ στον Βιγικάκη. Πέμπτο ομαδικό των φιλοξενούμενων και έτσι ο παίχτης της Αμόκ θα πάει στην γραμμή των βολών. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Εκτελεί μέσα. Τρία 15 για την Αμόκ από την βολή του Βιγικάκη. Θέλει να βάλει πλάτη εκεί ο Καλαμιώτης και έχουμε αμυντικό φάουλ, όχι, επιθετικό φάουλ από τον Καλαμιώτη, ο οποίος άπλωσε και το χέρι του στον αντίπαλό του. Στην προσπάθειά του να πάρει θέση για να αποστάρει. Μπάλα και πάλι στην Αμόκ. Ορφανός. Δεν λέει να αφήσει το πόδι από τον παίζο Ορφανός. Θα πάρει τώρα το φάουλ και θα πάει στην γραμμή των βολών. Αβαρκιώτης τώρα θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Κατσιγαρή. Άστοχος στην πρώτη ο Ορφανός. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη βολή του. Θα την βάλει. Μία στις δύο για το 34-15. Η μπάλα κοντά στο καλάθι τώρα με τον Καλαμιώτη. Γυρίζει, εκτελεί εκείνος ευστοχά. 33-17 από την προσπάθεια του Καλαμιώτη. Εκτέλεση από μέσα, απόσταση, εύστοχος ο Τζατσάνης, 35-17. Αρβανιτίδης θα περάσει, πάσα του βρίσκει ωραία και τον Δημητριάδη και από κοντά εκείνος θα κάνει το 35-19. Προφανώς τώρα και πάλι για την Αμόκ, στη γωνία έχουμε παράβαση βήματα από τον Αβαρκιώτη. Συνεχίζεται το παιχνίδι μας με τον Γρηγόριο τώρα να έχει πέρασει στο παρκέ για τους Αμόκ. Από κοντά Αρβανιτίδης θα κάνει το 35-21. Η εκτέλεση για τρεις γρήγορα, άστοχη. Θα έρθει το rebound από τον Δημητριάδη, ο οποίος πιέστηκε λίγο εκεί στο κατέβασμα της μπάλας. Το φάουλ τώρα από τον Αμβαρκιώτη. Τέταρτο ομαδικό της Αμόκ, η οποία δεν έχει άλλο να δώσει σε αυτό το δεκάλεπτο. Κάθε ομάδα τώρα σε κάθε φάουλ θα εκτελεί βολές. Βάζει πλάτη ο Καλαμιώτης, η μπάλα έξω. Η διείσδυση, το φλότερ άστοχο από τον Στασινόπουλο. Κατεβάζει ο Κραψάς, ο Μαρκιώτης, στη γωνία ο Τσατσάνης. Θα αποφασίζει να εκτελέσει ο Τσατσάνης, θα αστοχίσει. Καλαμιώτης ζητάει απέναντι, ο Στασινόπουλος θα φτάσει σε εκείνη η μπάλα. Σπύρος Στασινόπουλος τώρα, ανενόχλητος για τρεις, αστοχός. Το rebound καταλήγει στα χέρια του Γρηγορίου, ο οποίος ζητάει ηρεμία από την ομάδα του. Γράψας, επιθετικό φάουλ επάνω στον Σασά, στον Στασινόπουλο έγινε. σταματήσει εκεί ανάμεσα στους παίχτες της Amok και τον διαιτητή. Τα είπαν εκεί οι δυο τους. Θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι. Γιώργος Στασινόπουλος. Καλαμιώτης. Θα πάρει το φάουλ από τον Μιγικάκη έγινε. Τα δύο εφτάρια έδωσαν εκεί την μάχη τους. Στο παρκέ ο Καστρίτης τώρα στη θέση του Βιγικάκη, ο οποίος έκανε το φάουλ στην τελευταία φάση. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Αλλά μια τους τώρα στην γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη βάλει για το 35-23. Από κοντά θα πάρει το φάουλ τώρα ο Καστρίτης. Έτοιμος για την πρώτη προσπάθειά του. Θα καταλήξει στο καλάθι μπάλα. 37-23. Άστοχος στην δεύτερη. Παραμένει 2 το σκορ. Δημητριάδης. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καλαμιώτης. Η μπάλα, η πάσα είναι χαμηλή από τον Στασινόπουλο. Ωστόσο θα βρει πόδι αντιπάλου. Και πάλι κατοχή για τους Maniacs, οι οποίοι τώρα με τον Καλαμιώτη, ο οποίος θα πάρει το σουτ, θα αστοχίσει. Ο Γρηγόριο είναι, με συγχωρείτε. Η μπάλα φτάνει στον Καστρίτη. Ωραία, και αλλάζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Στο τρίποδο τώρα η εκτέλεση για 3, άστοχη. Σε ποιον θα καταλήξει? Στον Καλαμιώτη. 22 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Στασινόπουλος ψάχνει εκεί τις επιλογές του. Ανενόχλητος για 3, άστοχος ο Δημητριάδης. Γρήγορα τώρα στην επίθεση Amok. 3-2, πρέπει να εκτελέσουν εδώ οι γηπεδούχοι. Θα το κάνει, δεν θα το βάλει ο Αβαρκιώτης. Και έχουμε το τέλος της δεύτερης περίοδου με την Amok να προηγείται 37-23. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο δεκάλεπτο. Είπαμε είναι η 13η αγωνιστική της Evolution League. Ματσάκια ανάμεσα στην Amok και τους Basket Maniacs. Η Amok η οποία προηγείται 37-23. Είναι τώρα εκεί στην επίθεση. Τον Κατσιγάρη. Το τρίποντο εύστοχο από τον Βιγικάκη. Ξεκινάνε με τρίποντο οι γηπεδούχοι. 40-23. Άρα λίγο εδώ το κλέψιμο, καταφέρει να σκιάτισε ο Καλαμιώτης. Κοντά στη ρακέτα. Στην επίθεση Maniacs. Κοντά στο καλάθι τώρα, θα γίνει το φάουλ στον Σασά. Ενώ έχουμε το time out. Η μπάλα για τους φιλοξενούμενους με τον Καλαμιώτη να παραλαμβάνει. Σασά θέλει να πλησιάσει, θα στοχίσει, το rebound καταλήγει στα χέρια του Καστρίτη. Ο Ορφανός θέλει να τρέξει και πάλι, οπότε βρίσκει ευκαιρία, τρέχει ο Ορφανός και θα έρθει το καλάθι τώρα. Τον Κατσιγαρή, ο οποίος θα κάνει το 42-23. Δημητριάδης, μπάλα φτάνει στο Καλαμιώτη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος και θα το βάλει. 42-26. Ωραία, και αλλάζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, το τρίποντο άστοχο από τον Κατσιγάρη. Στασινόπουλος αλλάζει με τον Καλαμιώτη και πάλι ο Στασινόπουλος ψάχνει επιλογές. Καλαμιώτης, 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Maniacs. Στασινόπουλος, κάποιος πρέπει να πάρει το σούτ εδώ στη λήξη του χρόνου, ανενόχλητος, θα αστοχίσει ο Δημητριάδης. Ορφανός πάει γρήγορα και πάλι στην επίθεση, θα του γίνει και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ωραία, εκεί η μπάλα θα καταλήξει κοντά στο καλάθι και θα καταλήξει και μέσα σε αυτό μετά την προσπάθεια του Καστρέτη, ο οποίος κάνει το 44-26. Καλαμιώτης, Στασινόπουλος, παρεμβαίνει και ο Ορφανός θα κάνει το κλέψιμο, τον κυνηγάει ο Στασινόπουλος αλλά δεν μπορεί να το φτάσει. 46-26, στο συν 20 πλέον η Αμόκ. Στασινόπουλος καταφέρει να ξεφύγει για λίγο, θα βρει το Αρβανιτίδη και εκείνος από κοντά θα κάνει το 46-28. Πιέζεται λίγο και ο Καστρίτης. Κατσιγάρης, το φάουλ τώρα από τον Καλαμιώτη. Πρέπει να έγινε στον Πρωτόπαπα. Ορφανός, Πρωτόπαπας, Πηγικάκης, φεύγει λίγο η μπάλα, καταφέρει να συγκρατήσει. Ορφανός θα πάρει το σούτ από τα αριστερά, θα στοχίσει, έρχεται και από κοντά ο Πρωτόπαπας για να στοχίσει. Ωστόσο δεν καταφέρει να τελειώσει με επιτυχία την φάση. Καλαμιώτης περνάει τώρα στον Αρμανιτίδη, πάει κοντά εκείνος, δεν θα τελειώσει καλά την φάση. Και πάλι τώρα γρήγορη επίθεση της Αμόκ. Πηγικάκης κρατάει, βγάζει έξω στον Ορφανό, ζητάει και παίρνει ο Καστρίτης, το τρίποντο στο σιδερό. Στασινόπουλος, η μπαλά φτάνει στον Δημητριάδη, από κάτω εκείνος από την ρακέτα. Τελειώνει κάπως άτσαλα. Γρήγορα τώρα εκμηδιασμός εδώ για την Αμόκ. Ωραία πάσα του Ορφανού, πολύ ωραίο καλάθι από τους γηπεδούχους. Ο Κατσίγαρης θα κάνει το 48-28 και πάλι στους 20. Πιέζεται εκεί ο Στασινόπουλος, ο Σασάς είναι, με συγχωρείτε, έχουμε τζάμπολ. Η μπάλα είναι για την Αμόκ. Σπύρος Στασινόπουλος τώρα θα περάσει στο παρκέ στη θέση του έτερου Στασινόπουλου, του Γιώργου. Για τρεις, δεν θα καταλήξει το καλάθι μπάλα. Πιέζει εκεί ο Βιγικάκης. Στασινόπουλος, Δημητριάδης, θα πάρει το σούτ από μέσα απόσταση. Ούτε τώρα θα βρουν στόχο οι φιλοξενούμενοι. Με τον Ορφανό τώρα η Αμόκ. Ορφανός συνεχίζει, Κατσιγάρης θα βρει τον Πρωτόπαπα από κοντά, εκείνος να πετύχει το καλάθι. 50-28. Καλαμιώτης, Στασινόπουλος και πάλι για τον Καλαμιώτη. Δημητριάδης τώρα, Στασινόπουλος, Θέλει να πάει προς τα μέσα, δεν θα περάσει πάσα του, δεν γίνεται το κλέψιμο από την Amok. Προφανώς Κατσίγαρης δεν έχει κανέναν μπροστά του, δεν πάει κανείς να το φυλάξει και τους τιμωρεί. 53-28 από το τρίποντο του Κατσίγαρη. Δεν βρέθηκε και αντίπαλος μπροστά του. Και έτσι φιλοξενούμε το πλήρωσαν. Σασάς τώρα, Καλαμιώτης. Ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει για το Σασά, δεν είναι καλή η πάσα του, δεν το κατάλαβε ο Σασάς. Και ακόμα εύκολο, ένα εύκολο καλάθι θα έρθει για την Amok από τον Ορφανό. 55-28. Δεν δείχνουν να βρίσκουν καμία αντίσταση μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι. Καλαμιώτης προσποιείται ωραία, θα περάσει, θα αφήσει τον Δημητριάδη, πολύ ωραία φάση βγήκε εδώ από τους Maniacs για το 55-30. Η προσποίηση από τον Βιγικάκη, πάει από τα δεξιά, με το αριστερό θα στοχίσει, παλεύει εκεί για το rebound ο Καστρίτης, η μπάλα είναι για τους Maniacs. Γρηγορίου τώρα στο παρκέ για την Amok. Καλαμιώτης κατεβάζει τώρα. Στασινόπουλος και πάλι ο Καλαμιώτης προσποιείται, θα φτάσει η μπάλα στον Δημητριάδη. Θα πάρει το σούτο ο Καλαμιώτης, δεν θα το βάλει. Μαζεύει το rebound ο Καστρίτης. Προφανώς τρέχει και πάλι. Αργή επιστροφή εδώ από τους Maniacs, βγαίνει άμυνα προς στιγμή από τον Καλαμιώτη, κρατάει ο Κατσίγαρης και θα πάρει και το φάουλ. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ μάλιστα του Καλαμιώτη, ο οποίος λογικά θα καθίσει στον πάγκο. Ναι, στη θέση του θα περάσει ο Γιώργος Στασινόπουλος. Προφανώς Κατσίγαρης για τρεις, εύστοχος πυροβολείο Κατσίγαρης για το 58-30. Για δύο ο Αρβανιτίδης, θα στοχίσει από κοντά. Προφανώς μπάλα στη γωνία. Ορφανώς αλλάζουν εκεί την μπάλα οι γηπεδούχοι. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Γρηγορίου. Στασινόπουλος τώρα θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση. Τρέχει ο Στασινόπουλος στο floater. Δεν θα βρει στόχο. Ορφανώς ζητάει και παίρνει. Βγαίνει και πάλι απέναντι στην αντίπαλη ρακέτα και ανενόχλητος θα κάνει το 60-30. Στο συν 30 πλέον. Η Amok, η οποία ξεφεύγει. 35 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αρβανιτίδης, θα γίνει το κλέψιμο από την Amok και πάλι ξεχύνεται στην επίθεση ο Ορφανός, ωστόσο δεν θα συγκρατήσει. Στασινόπουλος βλέπει και την κίνηση του Δημητριάδη, από κοντά θα στοχίσει εκείνος σε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ. Δημητριάδη ψάχνει συμπαίκτη, βγάζει έξω στον Στασινόπουλο. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Maniacs. Σασάς από κοντά, θα στοχίσει, ακόμα μια ευκαιρία για τους Maniacs, όχι. Ορφανός, δεν θα προλάβει το ρολόι. Και έτσι έχουμε το τέλος της τρίτης περίοδου. 60-30, στο συν 30 η Amok. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο, με την Amok να βρίσκεται στο συν 30. Τώρα οι Maniacs στην επίθεση. Το φάουλ θα γίνει από τον Τσατσάνη. Η Amok, η οποία κατάφερε στο τρίτο δεκάλεπτο να ξεφύγει στο σκορ. Καλαμιώτης τώρα θα στοχίσει, ενώ δεν είχε κανέναν αντίπαλο μπροστά του. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα εδώ για τους φιλοξενούμενους. Δημητριάδης Καλαμιώτης, Στασινόπουλος για τον έτερο Στασινόπουλο και πάλι μπάλα στον Καλαμιώτη. Θέλει να βάλει πλάτη εκείνος, παρεμβαίνει αντίπαλη άμυνα και θα του πάρει την μπάλα από τα χέρια. Φανώς αφήνει εκεί στον συμπέκτη του και από κοντά ο Γρηγορίου. Θα πετύχει το καλάθι για το 62-30. Στασινόπουλος τώρα ψάχνει συμπαίχτη, αφήνει στον Καλαμιώτη. Μεγάλη πάσα παρακινδυνευμένη εκεί, καθώς ο Γρηγορίου τη διάβασε. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Basket Maniacs, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους, στο συν 32 πλέον. Η Αμόκ φαίνεται να έχει καθαρίσει από νωρίς την υπόθεση νίκη στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στους Basket Maniacs, οι οποίοι σε πολύ μεγάλα διαστήματα δεν βρήκαν λύσεις στην επίθεση των αντιπάλων τους. Δημητριάδης κρατάει, πάει μόνος του Δημητριάδης μέχρι το τέλος, δεν θα ευστοχίσει, παλεύει ο ίδιος. Θετικό rebound τώρα για τους Maniacs. Στασινόπουλος, Δημητριάδης για 3, εύστοχος. Τα 2.33. Από κοντά θα έρθει γρήγορα το καλάθι από τον Γρηγορίου για το 64.33. Καλαμιώτης έχει στηθεί εκεί. Ο Αρβανιτίδης η μπαλά φτάνει στο Στασινόπουλο. Καλαμιώτης από τη γωνία, θα εκτελέσει για 2, αστοχός, παλεύει και για το rebound, δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο Βιγικάκης. Πάτησε εκτός στην προσπάθειά του. Στην επίθεση τώρα η Αμόκ. Φανός, Γρηγορίου, μπαλά φτάνει κοντά στη ρακέτα για τον Βιγικάκη, ο οποίος με τα αριστερό θα εκτελέσει εύστοχα. Yeah. 66-33. Δημητριάδης βγάζει έξω στον Στασινόπουλο, καθώς κλείστηκε εκεί ο Δημητριάδης. Το σύπο, το τρίποντο ήταν χαμηλό, το σύπ του Στασινόπουλου. Φανώς θέλει να βγάλει γρήγορα στην επίθεση την ομάδα του, δεν θα περάσει πάσα του. 3 με 3 τώρα στην επίθεση. Πάει μόνος του Στασινόπουλος και θα πετύχει το καλάθι. 66-35 από τον Στασινόπουλο, ενώ ο Φανώς έχει βρεθεί ήδη στην αντίπαλη ρακέτα. Θα πάρει το φάουλ. Κράψας τώρα θα επιστρέψει στο παρκέ για την Αμόκ, θα πάρει την θέση του Κατσιγάρη. Γυρίζει, εκτελεί από κοντά ο Βιγικάκης. Ο οποίος έγραψε το 68-35. Περνάει στον Καλαμιώτη, κλείνεται από 3 εκεί πέρα, ανενόχλητος ο Στασινόπουλος, θα εκτελέσει για 2, άστοχα. Φανώς σταματάει στη γωνία τώρα ο Γράψας, θα πάρει το σουτ, δεν θα βρει στόχο, παλεύει για το rebound, ωστόσο η μπάλα έχει καταλήξει ήδη εκτός γραμμής. Επίθεση 14 δευτερόλεπτων τώρα για την Αμόκ. Αστοχός. Στασινόπουλος τώρα κατεβάζει από τη γωνία ο Γιώργος Στασινόπουλος. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι, θα έρθει στη συνέχεια ωστόσο από τον Καλαμιώτη. 68-37. Φάουλ τώρα από το επάνω στον Ορφανό, ο οποίος και πάλι πήγε να βγάλει γρήγορα επίθεση. Κατσάνης, Πρωτόπαπα στο σούτ, αστοχός. Στασινόπουλος πάει μόνος του όλο τον δρόμο, δεν καταφέρει να εκτελέσει σωστά, τα έκανε όλα καλά εκτός από την εκτέλεση. Ο Στασινόπουλος, ο Ορφανός από την άλλη, θα πάρει το φάουλ. Πραγματικά ώρες ώρες ο Ορφανός είναι, λες και έχει ταχύτητα που δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. Ξεχύνεται εκεί στον ευνηδιασμό και μην τον είδατε. Πρέπει μάλιστα να είναι και ο παίκτης που έχει κερδίσει τα περισσότερα φάουλ στο σημερινό παιχνίδι, ενώ θα βάλει και την πρώτη βολή. Άστοχος στην δεύτερη, μία στις δύο από τον Ορφανό. Δημητριάδης έχει πάρει θέση και ο Καλαμιώτης. Δεν θα περάσει πάσα του, ακόμα ένα κλέψιμο. Θέλει να βρουν εδώ τον Ορφανό και πάλι στην επίθεση Αμόκ. Φάουλ. Στην θέση του Ορφανού τώρα ο Καστρίτης. Καστρίτης περνάει τώρα από κοντά ο Πρωτόπαπας, θα στοχίσει. Δημητριάδης θέλει να τρέξει για τους Maniacs. Πιέζεται εκεί, αφήνει στον Στασινόπουλο. Καλαμιώτης θα λάβει την μπάλα κοντά στη ρακέτα και θα εκτελέσει για το 69-39. Από το ύψος των βολών θα καταλήξει το καλάθι μπάλα από την προσπάθεια του Καστρίτη. 71-39. Τριακή 45 ακόμα για το φινάλε. Από το πλάι εκτέλεση άστοχη από τον Στασινόπουλο. Ο Βαρκιώτης εκεί δεν μπόρεσε να κατεβάσει το rebound. Την μπάλα καταλήγει και πάλι στην Αμόκ. Ήθελε εκεί να κάνει μια ωραία πάσα. Ο Γράψας δεν του βγήκε ωστόσο. Δημητριάδης από το πλάι στο σιδερό. Μαζεύει το rebound ο Βαρκιώτης. Πρωτόπαπας το τρίποντο, αστοχό, μαζεύει το rebound το Καστρίτης, επιθετικό για την Αμόκ. Πρωτόπαπας, πολύ δυνατή πάσα του, πιο δυνατή από στο την ήθελε ο Γρηγορίου και η μπάλα καταλήγει στην κερκίδα. 3 λεπτά ακόμα απομένουν στο παιχνίδι μας, όλα πλέον έχουν κρυφθεί όσον αφορά την νίκη, με την Αμόκ να βρίσκεται στο 71-39. Καλαμιώτης θα πάρει το σουτ, θα το βάλει. 71-41 από την εύστοχη προσπάθεια του Καλαμιώτη. Πιέζει το Γράψας, Καστρίτη στη γωνία, ο Βαρκιώτης το θέλει, θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Ανενόχλητος ωστόσο, ούτε ο Πρωτόπαπας θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν βρέθηκε κανένας γύρω του. Αλλά δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο διχτάκι. Καλαμιώτης θα πάρει ακόμα ένα σουτ και θα το βάλει. 71-45. Το σουτ εύστοχο τώρα από τον Πρωτόπαπα για το 73-45. 1:50 ακόμα για το τέλος. Στασινόπουλος με το δεξί, θα αστοχίσει. Παίρνει και πάλι ο Στασινόπουλος. Σασάς δεν μπορεί να παραλάβει σωστά την μπάλα. Του φεύγει και από τα χέρια. Έχει για γύρω του μόνο μαύρες φανέλες. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Maniacs. Καλαμιώτης σταματάει εκτός οροπίας, δεν θα βρει στόχο. Έχει φύγει ήδη στην αντίπαλη ρακέτα ο Βαρκιώτης. Με το δεξί θα τελειώσει την φάση. Μπράβο, μπράβο. 75-45 στο συν 30 η Amok. Στασινόπουλος, Καλαμιώτης. Στασινόπουλος τώρα και πάλι για τον Καλαμιώτη. Από την κορυφή εκείνος θα πάρει το σουτ στο σίδερο. Μαζεύει το rebound το πρώτο Πάπας και καθαρίζει τη φάση. Ενώ έχουμε πει στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα. Για τρεις ο Γρηγορίου θα στοχίσει. Καλαμιώτης μαζεύει. Και θα πάρει και το φάουλ. Τελευταία 36 δευτερόλεπτα τώρα, λίγη σημασία έχουν για δικαστικού χαρακτήρα. Μπαλά καταλήγει στην Amok. Τέλος, δεν θα εκδηλώσουν άλλη επίθεση οι γηπεδούχοι. Από εδώ φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Η Amok θα πανηγυρίσει την νίκη, η 11η στην σεζόν. Πλέον θα ανέβει στο 11-2. Από την άλλη Basket Maniacs θα γνωρίσουν την 7η ήττα τους και θα πέσουν στο 6-7. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, 1. Τέλος λοιπόν του παιχνιδιού. Η Amok θα επικρατήσει 75-45 τον Basket Maniacs.